Καλησπέρα κύριε Καραμούζη. Καλησπέρα σας. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα σημαντικότερα στοιχεία για να προχωρήσει η αναπτυξιακή προσπάθεια στη χώρα μας? Νομίζω ότι τα σημαντικότερα στοιχεία είναι η πολιτική σταθερότητα, είναι οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, είναι το ανταγωνιστικό κόστος χρήματος, είναι η σταθερότητα των θεσμών και η αίσθηση και η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πολιτών ότι προχωρούν μεταρρυθμίσεις, ότι δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης, ότι δημιουργούνται νέες επενδύσεις και ότι η χώρα γίνεται πιο εξωστρεφής. Είναι ένα συνολικό πακέτο που πιστεύω θα μας οδηγήσει σε υψηλότερες ποσότητες ανάπτυξης και σε ευημερία για τους πολλούς που είναι και το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Οπότε αυτό βλέπετε και για την επόμενη μέρα? Την επόμενη μέρα πρέπει να δουλέψουμε ώστε η χώρα να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής. Υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση που λέγονται να αυξηθούν οι επενδύσεις με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Την περασμένη δεκαετία είχαμε μια υστέρηση 100 δισεκατομμυρίων. Πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι θα καλυφθεί τα επόμενα χρόνια με προσπάθεια και με σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν την παραγωγική δομή της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.